Εγώ είμαι ο Αναστάσης και σήμερα μαζί με τον Γιώργο θα σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της εργασίας που κάναμε σε συνεργασία με την Insurance Market. Αρχικά θα θέλουμε να πούμε δύο λόγια για εμάς. Εγώ, όπως είπα και πριν λίγο, είμαι ο Αναστάσης, έχω ένα πτυχίο στα οικονομικά και ένα μεταπτυχιακό στο Finance. Από εργασιακή εμπειρία έχω εργαστεί στην ναυτιλία και στα Financial Services. Γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι ο Γιώργος Γκούμας. Έχω ένα πτυχίο στα μαθηματικά και μεταπτυχιακό στα πληροφοριακά συστήματα. Και για πάνω από 10 χρόνια εργάζομαι στην οικογενειακή επιχείρηση. Πάμε τώρα πίσω στο πρότυπο μας. Insurance Market λειτουργεί από το 2011. Είναι η μεγαλύτερη ιστοσελίδα σύγκρισης και αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Την ιστοσελίδα την επισκέπτονται περισσότερο από 3 εκατομμύρια χρήστες κάθε χρόνο, αποτελώντας ουσιαστικά το 70% της αγοράς για online ασφαλίσεις. Για να καταλάβουμε καλύτερα το μέγεθος της εταιρείας, Insurance Market για το 2021 βοήθησε περισσότερους από 350.000 users να βρούνε το συμβόλαιο που χρειάζονται, η συνολική αξία των οποίων είναι περίπου 37 εκατομμύρια ευρώ, κατατάζοντάς την ως το μεγαλύτερο online broker στην Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο θα θέλουμε να σας δώσουμε μια πιο high-level ιδέα για το τι θα δούμε σήμερα. Η επιθυμία της εταιρείας ήταν να φτιάξουμε ένα recommendation system ώστε να μπορεί να προτείνει αποτελεσματικά το κατάλληλο πακέτο σε κάθε πελάτη αφού συμπληρώσει μια ενδεικτική φόρμα. Στη συνέχεια, να κάνει κάποιες επιπλέον προτάσεις για έξτρα καλύψεις, όπως για παράδειγμα αν θα προτείνει οδική βοήθεια ή όχι. Όπως θα σας εξηγήσουμε και πιο μετά, φτιάξαμε ένα μοντέλο για να προβλέπουμε το αν ο πελάτης θα πάρει basic ή έξτρα και μετά ένα μοντέλο για κάθε συνδυασμό όπως βλέπουμε από αυτό το διάγραμμα. Μιλάμε δηλαδή για 9 μοντέλα. Πριν προχωρήσουμε, αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για το τι σημαίνει το κάθε πακέτο και ποιες είναι οι διαφορές τους. Όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε όλοι, υπάρχουν 3 πακέτα ασφάλισης. Το βασικό, πυρός κλοπής, που στην περίπτωση μας είναι το έξτρα, και η μεικτή. Το βασικό περιλαμβάνει την ασφάλιση του οχήματος για στική ευθύνη, που είναι υποχρεωτική βάση νόμου, είναι ουσιαστικά η ελάχιστη ασφάλεια που πρέπει να έχει κάποιος για να βγει στον δρόμο. Το πακέτο πυρός κλοπής, που όπως λέει και το όνομά του, καλύπτει ό,τι το βασικό, συν ζημιές από πυρκαγιά, κεραυνούς, έκρηξη και κλοπή. Και τέλος, υπάρχει και η μεικτή που καλύπτει όλα τα παραπάνω, σύν αποζημίωση για τον οδηγό του οχήματος, ακόμα και αν φταίει ο ίδιος για το ατύχημα. Στη δική μας περίπτωση, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει αυτό το πακέτο στο μοντέλο, καθώς ήταν πολύ μικρό το ποσοστό και δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποιο αξιόπιστο πάτερ. Τώρα θα θέλαμε να καταλάβουμε καλύτερα λίγο ποιος είναι ο μέσος πελάτης μας, καθώς, όπως είναι φυσικό, δεν μιλάμε για όλη την αγορά ασφαλιών στην Ελλάδα, αλλά για ένα μέρος της. Έτσι, θα είναι πιο εύκολο να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα των αλγορίθμων που θα δούμε στη συνέχεια. Έχοντας πει αυτά, στη δική μας περίπτωση, ο μέσος πελάτης για το 2022 είναι 47 ετών, έχει δίπλωμα για 22 έτη, αυτός ή αυτή οδηγεί ένα 16 ετών αυτοκίνητο και ζει στην Αθήνα, έχοντας μια ασφάλεια διάρκειας ενός έτους. Τώρα θα θέλουμε να πούμε δύο λόγια για το τι πακέτα επιλέγουν οι πελάτες, αλλά και ποιες καλύψεις για να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα τους πελάτες μας. Όπως βλέπουμε από το συγκεκριμένο bar plot, το μεγαλύτερο ποσοστό επιλέγει το βασικό πακέτο και λιγότερο από το 20% επιλέγει το έξτρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο μοντέλο μας, κάτι το οποίο χρειάστηκε αρκετή δουλειά για να επιληθεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Στο επόμενο διάγραμμα έχουμε κάνει μια σύγκριση με το συνδυασμό των έξτρα καλύψεων που έχουν αγοράσει οι χρήστες. Από αυτό το διάγραμμα λοιπόν βλέπουμε πως η πιο δημοφιλής επιλογή είναι το να μην πάρουν καμία έξτρα κάλυψη πέρα από τη βασική ή την πυρός κλοπή. Αλλά το ενδιαφέρον είναι πως η επόμενη πιο δημοφιλής επιλογή είναι να πάρουν όλες τις έξτρα καλύψεις. Κάτι που βγάζει νόημα, μιας και το έξτρα κόστος για αυτές τις καλύψεις σε συνδυασμό με το τι προσφέρουν είναι αρκετά χαμηλό και σίγουρα είναι προς όφελος των περισσότερων πελατών. Πριν προσφέρει η εταιρεία σε κάποιον κάποια ασφάλεια, θα πρέπει πρώτα να συλλέξει ορισμένα δεδομένα. Αυτό γίνεται με τη φόρμα που βλέπετε σε αυτό το slide. Σε αυτή τη φόρμα, ο χρήστης βάζει μερικές πληροφορίες για τον ίδιο, όπως για παράδειγμα την ηλικία του και πόσα χρόνια έχει το δίπλωμα, πληροφορίες για το όχημα, π.χ. τη μάρκα του οχήματος και την υποδύναμη, και κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του για την ασφάλεια που θα ήθελε, όπως για παράδειγμα τη διάρκειά της. Σε αυτό το σημείο να πούμε πως τα μοντέλα που φτιάξαμε χρησιμοποιούν δεδομένα μόνο από αυτή τη φόρμα. Πριν πάμε στους αλγόριθμους που χρησιμοποίησαμε, θα θέλουμε να εξηγήσουμε συνοπτικά τη διαδικασία που ακολουθεί ένας χρήστης από τη στιγμή που μπαίνει στην ιστοσελίδα μέχρι να πάρει κάποια ασφάλεια. Το πρώτο βήμα είναι να συμπληρώσει τη φόρμα που είδαμε στο προηγούμενο slide, και αφού έχουμε αυτές τις πληροφορίες, η Insurance Market κάνει μια αναζήτηση με τις ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζεται και επιστρέφει πακέτα στο χρήστη που καλύπτουν τις ανάγκες του. Σε αυτό το σημείο θα τρέχει και ο αλγοριθμός μας. Στη συνέχεια, ο χρήστης έχει την επιλογή να προσθέσει έξτρα καλύψεις ή ακόμα και να αλλάξει τις προτιμήσεις του μέχρι να καταλήξει το πακέτο που τον καλύπτει. Τέλος, αφού είναι ικανοποιημένος με κάποιο πακέτο, μπορεί να το αγοράσει. Αυτά από μένα. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Γιώργο και σας ευχαριστώ πολύ.
Γιώργο, είσαι mute. Συγγνώμη. All good. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε για την ανάπτυξη του Recommendation System φαίνεται από αυτό το slide. Το πρώτο και πιο χρονοβόρο βήμα ήταν να καθαρίσουμε τα δεδομένα μας, να τα καταλάβουμε και να κάνουμε όποιες αλλαγές χρειάζονταν πριν προχωρήσουμε στο modeling. Στη συνέχεια, εφαρμόσαμε διαφορετικές τεχνικές scaling για να φέρουμε τις τιμές των δεδομένων μεταξύ του 0 και 1, διαφορετικά ID balancing και αρκετούς αλγορίθμους. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε αρκετές φορές μέχρι να καταλήξουμε στο πιο δυνατό αλγόριθμο, στον οποίο εφαρμόσαμε hyperparameter tuning, με την προοπτική να βρούμε τις καλύτερες παραμέτρους για το δικό μας πρόβλημα. Όπως βλέπουμε, καλύτερο μοντέλο είχαμε τη χρήση του min-max scaler, κάναμε oversampling χρησιμοποιώντας το SMOT και για αλγόριθμο χρησιμοποιήσαμε το Random Forest Classifier. Τα αποτελέσματα του μοντέλου που προτείνει στο χρήστη ποιο πακέτο είναι κατάλληλο για αυτόν φαίνονται παρακάτω. Επειδή τα δεδομένα μας ήταν imbalance, χρησιμοποιήσαμε ως metric για την αξιολόγηση του μοντέλου το F1 score, που μας δείχνει ότι το μοντέλο λειτουργεί καλά, αν προβλέψει σωστά τις κλάσεις στις οποίες πραγματικά ανήκουν τα δεδομένα και δεν τα ταξινομεί σε άλλη κλάση. Έτσι, για το συγκεκριμένο μοντέλο, το weighted average F1 score είναι 0,86 και αντίστοιχα για την κλάση 0 που αναφέρεται στο βασικό πακέτο, το F1 score είναι 0,91, ενώ για το πακέτο πυρός κλοπής το F1 score είναι 0,63. Στη συνέχεια, βλέπουμε την καμπύλη ROC, που δείχνει πόσο καλά μπορεί το μοντέλο να διαχωρίσει τις δύο κλάσεις και οι τιμές που παίρνει είναι μεταξύ 0 και 1. Όσο πιο κοντά τίνει η καμπύλη πάνω αριστερά στο 1, τόσο καλύτερη είναι και η απόδοση του μοντέλου. Στη δική μας περίπτωση, η τιμή AUC είναι 0,91, που σημαίνει ότι διαχωρίζει αρκετά καλά τις δύο κλάσεις. Τώρα θα σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα για τα υπόλοιπα 8 μοντέλα μας. Όπως είπαμε, τρέξαμε για κάθε ένα από τα δύο πακέτα που είχαμε, 4 μοντέλα. Ένα για κάθε μία από τις έξτρα καλύψεις. Για όλα αυτά τα μοντέλα και πάλι ο Random Forest Classifier ήταν ο καλύτερος. Επιπλέον, εδώ θα θέλαμε να πούμε πως σε ορισμένες καλύψεις, όπως για παράδειγμα στο προσωπικό ατύχημα, είχαμε τεράστιο imbalance. Δηλαδή, οι περισσότεροι δεν την επέλεγαν και σε συνδυασμό με το μικρό δείγμα δεδομένων που είχαμε, οι αλγόριθμοι δεν μπορούσαν να βρουν πολύ καλά patterns. Σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε λίγο τα μοντέλα, αποφασίσαμε, αφού έχουμε μιλήσει με την εταιρεία, να βάλουμε bias στο μοντέλο, με το σκεπτικό πως θέλουμε να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη αξία στον πελάτη, και όχι απαραίτητα να μεγιστοποιήσουμε τα έσοδα της εταιρείας. Για παράδειγμα, στο road assistance, τα οχήματα που είναι μεγάλα σε ηλικία, τα τροποποιήσαμε, ώστε να τους προτείνει οδική βοήθεια, μιας και η πιθανότητα να τη χρειαστούν είναι μεγαλύτερη. Για αυτά τα μοντέλα, λοιπόν, αποφασίσαμε να σας δείξουμε τα Confusion Matrix, καθώς αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο, δηλαδή να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα false negative ή αλλιώς να μειώσουμε όσο περισσότερο γίνει την τιμή στα κάτω αριστερά τετράγωνα. Στο αριστερό Confusion Matrix βλέπουμε τα αποτελέσματα για την αδική βοήθεια για όσους έχουν επιλέξει το βασικό πακέτο και εδώ βλέπουμε πως ο αλγόριθμος προβλέπει σωστά τις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, η οδική βοήθεια είναι η πιο δημοφιλής κάλυψη και δεύτερον, είμαστε στο βασικό πακέτο που έχουμε και τα περισσότερα δεδομένα. Και στο δεξιά Confusion Matrix βλέπουμε τα αποτελέσματα για την νομική προστασία, όπου και εδώ βλέπουμε στο μοντέλο δεν μπορεί να προβλέψει σωστά τις τιμές για την κλάση 1, αφού η απόδοσή του είναι πολύ κοντά στο 50-50. Το ίδιο βλέπουμε να ισχύει και στα άλλα δύο μοντέλα μας, τόσο για τη θράση κρυστάλλων, όσο και για το προσωπικό ατύχημα. Τώρα πάμε στα μοντέλα για τις έξτρα καλύψεις, στο πακέτο πυρός κλοπής, όπου και εδώ τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, αλλά σε αυτή την περίπτωση έχουμε πολύ λιγότερα διαθέσιμα δεδομένα, καθώς λιγότερο από το 20% έχει αγοράσει το συγκεκριμένο πακέτο. Το μοντέλο για την οδική βοήθεια δεν είναι τόσο δυνατό όσο στο βασικό πακέτο, αφού όπως φαίνεται η πρόβλεψη να επιλέξει κάποιος τη συγκεκριμένη κάλυψη είναι λίγο καλύτερη από 50-50 και το ίδιο ισχύει για την νομική προστασία. Για τα τελευταία δύο μοντέλα, που είναι και αυτά με το μεγαλύτερο imbalance, βλέπουμε πως η απόδοση των μοντέλων χρήζει βελτίωσης. Πάμε τώρα να κάνουμε μια γρήγορη ανακεφαλαίωση για το project μας. Δουλέψαμε σε πραγματικά δεδομένα, προσπαθώντας να λύσουμε ένα πραγματικό επιχειρηματικό πρόβλημα. Κάναμε data analysis για να εξάγουμε πληροφορίες σχετικά με το χρήστη της σελίδας και τον τρόπο που επιλέγει κάποιο πακέτο ασφάλισης. Το αρχικό μας μοντέλο που χρησιμοποιεί μόνο δεδομένα από την αρχική φόρμα φέρνει καλά αποτελέσματα στην πρόβλεψη μεταξύ του βασικού πακέτου και του πακέτου πυρός κλοπής.
Όσον αφορά το μοντέλο μας για τις έξτρα καλύψεις, είχαμε δεδομένα με μεγάλο imbalance, με τους περισσότερους να μην επιλέγουν κάποιον. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να βρουν κάποιο pattern ώστε να βελτιωθεί η απόδοσή της. Τέλος, θα θέλαμε να μοιραστούμε μερικές ιδέες για το πώς θα μπορούσε αυτό το project να γίνει ακόμα καλύτερο στο μέλλον. Το βασικότερο είναι να συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα για να εκπαιδεύσουμε καλύτερο το μοντέλο μας. Ενδιαφέρον θα έχει να γίνει κάποιο clustering στους χρήστες, ώστε να τους κατατάξουμε στις συγκεκριμένες ομάδες, αν αυτό είναι εφικτό. Και τέλος, να γίνει κάποιο A-B testing σε πραγματικές συνθήκες, για να δούμε πόσο καλά δουλεύει το μοντέλο. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ την Insurance Market για το project και τη βοήθεια για την Insurance Market για το project και τη βοήθειά τους για την πρόσβαση που μας έδωσαν στα δεδομένα τους, την Big Blue και τους καθηγητές για τις γνώσεις που μας πρόσφεραν, τους συμμαθητές μας και φυσικά όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, θα ήταν χαρά μας να σας απαντήσουμε. Αναστάση και Γιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρουσίαση και συγχαρητήρια για το project σας. Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό project, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στο business. Με real life ουσιαστικά δεδομένα, τα οποία ήταν, νομίζω, και στις δικές περίπτωση πάρα πολύ δύσκολο στο να μπορέσουν να μανατζαριστούν σωστά, ώστε να μπορεί να βγει κάτι το οποίο να είναι full επιτυχημένο. Και βλέπουμε και άλλη μια φορά σε αυτή την περίπτωση ότι σε πραγματικές συνθήκες είναι και κάτι, το μεγαλύτερο challenge είναι να μπορέσουμε να πάρουμε τα δεδομένα μας και να φτιάξουμε ένα data product ή γενικά κάτι το οποίο να δώσει value στην εταιρεία. Πολύ ωραία. Ερωτήσεις από το κοινό. Ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση σε ποια πώς θα μπορούσατε ουσιαστικά δηλαδή θα σας πάω τελευταίο slide ουσιαστικά το πώς θα να κάνετε κάποια πράγματα καλύτερα αν δεδομένως ότι ήσαν σε ιδανικές συνθήκες, δηλαδή είχατε κάτι παραπάνω σε οτιδήποτε. Πώς θα μπορούσατε ουσιαστικά να πιάσετε τις υπόλοιπες καλύψεις. Θες να ξεκινήσεις ώστε να ξεκινήσω. Ναι. Βασικά το δύσκολο που είχαμε στα δεδομένα μας και καταλάβαμε την ανάλυση είναι ότι ο καθένας διαλέγει με προσωπική γνώμη με προσωπική άποψη το κάθε πακέτο που χρειάζεται. Βασικά, οι περισσότεροι διαλέγουν κάποιο πακέτο απλά για να κυκλοφορήσουν στον δρόμο. Και δεν κοιτάνε την προσωπική τους ασφάλεια ή κάτι που θα χρειαστούν στο μέλλον. Επομένως, δεν ξέρω αν αυτό αλλάξει κάπως και μπορούμε να βρούμε κάποιο pattern ή κάπως να ομαδοποιήσουμε τους χρήστες αυτούς και με περισσότερα δεδομένα. Ωραία. Νομίζω ότι και με τον Νίκο, τον Νικολακάκη, είχαμε ουσιαστικά αντίστοιχη ερώτηση. Γιατί λέει και ο ίδιος στην ερώτηση, τι data θεωρείτε ότι θα σας έλειπαν για να είχατε καλύτερα αποτελέσματα στα σημεία ουσιαστικά τα οποία δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τόσο πολύ άκρη γιατί ήταν imbalanced. Heavy imbalanced. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Γιατί και εμείς τα περισσότερα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε ήταν από τη φόρμα και πώς είναι λογικό και έχουμε μιλήσει και με την εταιρεία. Όσα περισσότερα δεδομένα προσπαθείς να ζητήσεις από τον πελάτη και συν όλες τις νομοθεσίες που υπάρχουν είναι αρκετά tricky το πώς θα βρεις και όσο περισσότερα του ζητάς για να συμπληρώσει τη φόρμα, τόσο πιο δύσκολο είναι και να γίνει convert, γιατί θέλει περισσότερη ώρα. Σίγουρα θα βοηθούσε, επειδή είχαμε πολύ μεγάλο imbalance, αν είχαμε περισσότερα δεδομένα πάνω στο κομμάτι σε αυτούς που τελικά επιλέξανε για να βρούμε κάποιο pattern, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε κάποιο καλύτερο γκρουπάρισμα, επειδή ήταν... Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς μετά στο data cleaning πάρα πολύ, δηλαδή να μπούμε μέσα και να προσπαθήσουμε ολιάζοντας όσο το δυνατόν λιγότερο τα δεδομένα, να τα φέρουμε, μπας και βρούμε κάποιο pattern και να το φέρουμε για να
μήπως τυχόν έβγαινε κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν θέλει να πει και ο Γιώργος κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όχι, βασικά μόνο με το αν έπαιζε κάποιο ρόλο η αξία του αυτοκινήτου που το ασφαλίζει. Απλά στην αξία που βάζει ο χρήστης, πολλές φορές υπήρχαν λάθος τιμές μέσα. Μπορεί το σύστημα να κρατούσε αξία αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να έχει 3.000, μπορεί ο άλλος να το βάζει 70.000. Και φαινόταν στα δεδομένα, παρόλο που η ασφαλιστική, ας πούμε, δεν του πρόσφερε το συμβόλαιο για τέτοια αξία. Και αν χρησιμοποιούσε μετά τα Eurotax που βγάζουν συγκεκριμένες τιμές για κάθε αυτοκίνητο, θα είχαμε πολύ λιγότερα δεδομένα, γι' αυτό το αποφύγαμε αυτό. Εκεί βασιστήκαμε μόνο στα δεδομένα που έχουμε από την αρχική φόρμα. Άρα, ουσιαστικά ένα πάρα πολύ βασικό λοιπόν κριτήριο στον αλγόριθμο στο να μπορέσει να προτείνει είχε να κάνει με την εκτίμηση της αξίας του αυτοκίνητου. Έτσι, γενικότερα. Ναι. Την αξία, ναι, δεν τη χρησιμοποιήσαμε εμείς σαν δεδομένο. Αυτό για το λόγο που είπε και ο Γιώργος. Ναι. Όχι αυτό που βάζανε, αλλά αυτό που θεωρεί ουσιαστικά ο οργανισμός. Ναι, ναι. Μπορεί η ασφαλιστική, ας πούμε, να μην το πάρει. Ήταν ουσιαστικά ανεξάρτητα από τα δεδομένα τα οποία πήρατε, να το πω έτσι. Ναι. Από αυτά που έβαζαν οι χρήστες, σίγουρα. Okay. Ερώτηση εδώ που κάνει και ο Δημοσθένης, ο Σχίζας. Για κάθε συνδυασμό εκπαιδεύσετε ένα διαφορετικό μοντέλο για να προβλέψει αν ο χρήστης θα αγοράσει ένα συγκεκριμένο συνδυασμό. Και ερώτηση είναι εδώ. Γιατί επιλέξατε αυτή την προσέγγιση και όχι έναν ουσιαστικά multinomial classifier? Δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε ένα multi-output. Ναι, το κάναμε και αυτό και το αποτελέσμα ήταν χειρότερα. Και βασικά δεν είχαμε καλό αποτέλεσμα γιατί μας προτείνανε και τα παιδιά από την εταιρεία μήπως μπορέσουμε να φτιάξουμε κάποιο αλγόριθμο να προβλέπει αν απλά επιλέξει κάποιος χρήστης έστω μία έξτρα κάλυψη, όχι πια συγκεκριμένα, απλά να τα επιλέξει. Αλλά πάλι δεν έβγαινε σε καλό αποτέλεσμα και κρατήσαμε τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Ναι, και γι' αυτό επιλέξαμε μετά να το κάνουμε και ένα μοντέλο, μπας και μπορέσουμε να τα πειράξουμε λίγο με bias, μπας και βελτιωθεί κάπως, αλλά και εκεί δεν βάλουμε ιδιαίτερα. Τα κρατήσαμε πολύ όσο ήταν πραγματικά τα δεδομένα. Αλλά η αλήθεια είναι πως το τρέξαμε και όντως ήταν πολύ χειρότερα τα αποτελέσματα. Γνωρίζετε γιατί ουσιαστικά όταν κάναμε ένα multi-classifier, multi-output classifier, ουσιαστικά μας έβγαζε χειρότερα αποτελέσματα από διάφορους συνδυασμούς που κάνατε εσείς, πολύ, πολύ συγκεκριμένους. Λογικά γιατί όσο προσπαθούσε να προβλέψει την πρώτη ασφάλεια και δεν έβρισκε καλό αποτέλεσμα, έστω να βρει την πρώτη, το πρώτο έξτρα πακέτο, μετά αυτό το έπαιρνε σαν δεδομένο μέσα στον αλγόριθμο και για το επόμενο πακέτο πάλι έγινε λίγο χειρότερο το αποτέλεσμα και κάθε φορά έπεφτε και η απόδοση του μοντέλου. Κάθε φορά που έμπαινε ένα έξτρα πακέτο μέσα στον αλγόριθμο, εκπαιδευόταν για να προβλέψει το επόμενο, έπεφτε και η απόδοση. Α, μιλάμε για chain classifier τώρα. Ναι. Ωραία. Όχι. Ο Δημοσθένης ανέφερε ουσιαστικά ένα multi-output. Ναι. Δηλαδή ότι έχω ουσιαστικά τα δεδομένα μου και μετά έχω το είδος ασφάλισης και μετά τα extras σαν set. Δηλαδή ας πούμε ότι βάζω extra ασφάλιση και μετά βάζω οδική βοήθεια, θράψη κρυστάλλων και μπλα μπλα ας πούμε. Και σε άλλα δεν βάζω. Σαν ένα ενιαίο output. Δεν είμαι σίγουρος αν το προσπάθησαμε κατά πάσα πιθανότητα σε αυτό το κομμάτι έτσι ακριβώς, γιατί είχαμε τρέξει πολλά μοντέλα και διαφορετικές, αλλά σίγουρα θα ήταν ένα κομμάτι που θα μπορούσαμε να ξανατρέξουμε αν είχαμε και περισσότερο χρόνο να δοκιμάσουμε κάποια άλλα μοντέλα ή κάποιες άλλες τεχνικές για να γίνει σίγουρα. Χρειάζεται καλύτερο γιατί και μέσα περισσότερο χρόνο στην αρχή ήταν να καταλάβουμε το business και τα δεδομένα μας. Γιατί όσο και ας είναι λίγο πιο απλό το πρόβλημα ή κάτι το χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση, το να καταλάβουμε από πίσω πώς λειτουργεί ήταν αρκετά challenging, τουλάχιστον για μένα. Ισχύει αυτό. Βασικά δεν το δοκιμάσαμε. Γιατί στην αρχή προσπαθήσαμε να καταλάβουμε το πρόβλημα
Κάθε φορά που τρέχουμε έναν αλγόριθμο και δεν μας έβγαινε σωστά, ξαναπηγαίναμε πίσω, κάναμε ανάλυση πάλι τα δεδομένα, βρίσκαμε πάλι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και ξεκινούσαμε πάντα κάθε φορά από την αρχή μέχρι να καταλήξουμε κάπου. Εκεί μάλλον είναι κάτι που μπορούμε να το δοκιμάσουμε στη συνέχεια. Πολύ ωραία. Κάποιος άλλος από το κοινό έχει ερώτηση? Πολύ ωραία. Στη σειρά μου θέλω να σας ξαναπώ και εγώ συγχαρητήρια για τη δουλειά σας και για την όμορφη παρουσίαση.